Γεια σας. Εγώ προβληματίστηκα πολύ. Είχα εδώ και τους δύο σοφούς. Τον κύριο καθηγητή και τον σύντροφο αντιρρησία συνειδήσεως, Νίκο Φίλη. Τι να πω, πώς να το πω για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Φοβάμαι ότι στην ακτινογραφία της μπορώ λίγο να σας βοηθήσω. Ίσως μπορώ να βοηθήσω τους παλιότερους και λίγο και τους νεότερους, γιατί τίνομαι να γίνουμε μνημεία του εαυτού μας εμείς, εκεί πίσω οι παλιοί να το ξέρουν αυτό. Ίσως λίγο και τους νεότερους, την αυτογνωσία του πώς η Οκτωβριανή Επανάσταση επέδρασε σε εμάς, στις ζωές μας, στην αριστερά, στην Ελλάδα, στο κομμουνιστικό κίνημα, στο εργατικό κίνημα και εν τέλει και στο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου. Λέω, μπερδεύτηκε ο Νίκος, εγώ είπα ότι θα μιλήσω για την ποίηση της Επανάστασης, όχι εννοώντας το Μαϊακόφσκι και αυτούς, εννοώντας ότι εγώ έχω εισπράξει παιδιόθεν, εξ απαλώνων ήχων, την Επανάσταση την Οκτωβριανή ως ποίηση, ως ένα έπος ποιητικό, ως μια έκρηξη, ως μια έφοδο στον ουρανό, ως μια σύγκρουση και μια καταστροφή του κατεστημένου, των παλιών νόμων, του αστικού γάμου, του αστικού καθεστώτος, των αστικών σχέσεων. Και όλη εκείνη, ας πούμε, τη σαβούρα που την αποκαλούσε σαβούρα ο Λένιν, την οποία η Οκτωβριανή Επανάσταση σάρωσε. Εγώ βέβαια έχω ένα κόλλημα και με συγχωρείτε που λέω συνέχεια τη λέξη εγώ, τη λέω από σεμνότητα, γιατί δεν θέλω να εκφράσω κανέναν άλλο, δεν τη λέω από αυτό. Ποτέ δεν θέλω να πηγαίνω, θεωρώ την Επανάσταση Επανάσταση και την Αντιπανάσταση Αντιπανάσταση. Ξέρω ότι συνδέονται. Ξέρω, κύριε καθηγητά, ότι συνδέονται, ότι η διαλεκτική του, η μία έχει τη. Πώς το λένε, στο δυναικές έχει την άλλη, όμως η Επανάσταση, παιδιά, είναι η Επανάσταση. Το 1917 ο ρωσικός λαός με την ηγεσία των Μπολσεβίκων, αυτών των φωτεινών προσώπων, των σκοτεινών προσώπων του Μπολσεβικισμού, ακόμα τους λένε σκοτεινά πρόσωπα, του Λένιν, του Τρόσκι, του Στάλιν, του Ζινόβιεφ, του Κάμενεφ, του Ρίκοφ ή και του Λουνατσάρσκι και της Κολοντάη, όλων αυτών των προσώπων των φωτεινών, που για τον ταξικό εχθρό είναι ακόμα σκοτεινοί, σκοτεινές φυσιογνωμίες. Κάνει ένα τεράστιο άλμα προς το μέλλον. Εμείς ξέρουμε τώρα πια πώς κατέληξε αυτή η ιστορία. Όμως ίσως θα πρέπει να σταθούμε περισσότερο τι άφησε αυτή η ιστορία. Τι άφησε στον κόσμο, τι άφησε στην Ευρώπη, τι άφησε στις αντιλήψεις μας για την πολιτική, για την ταξική πάλι, για την τέχνη, για τον εαυτό μας. Γιατί αν δεν τα δούμε όλα αυτά, τα οποία συμποσούνται σε ένα τεράστιο κεφάλαιο πρόοδου, κατά τη γνώμη μου, τότε θα κάνουμε ένα λάθος που είπε εδώ ο νεαρός σύντροφος στην αρχή, να κάνουμε ανατομία της Επανάστασης σαν να είναι πεθαμένη. Ξεκίνησε, έζησε, πέθανε, την ανοίγουμε, την βλέπουμε, τι έγινε κτλ. Ενώ κατά τη γνώμη το επαναστατικό που ξεκίνησε τον Οκτώβριο υπάρχει ακόμα. Και εμείς, συμφωνώ με τον Νίκο εδώ, είμαστε τέκνα. Νόθα τέκνα είμαστε λίγο, αλλά τέλος πάντων, γιατί υπάρχουν τα γνήσια τέκνα που έχουν το ISO και όλα αυτά της Επανάστασης. Εμείς δεν το έχουμε το συμβόλαιο. Πώς το λένε εκεί που καταγράφουν τα μωρά, όχι ένα υποθηκό φυλακείο. Το ληξιαρχείο της ιστορίας δεν μας καταγράφει στα αυτά. Εμείς ξέρουμε όμως ότι το έχουμε. Πολλοί από εμάς, γιατί πολλούς από εσάς σας ξέρω προσωπικά, ξέρω καλά, όπως και εγώ και εσείς, ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας, μια δύσκολη διαδρομή, διαδρομή δεκαετιών, εμπνεόμενη ακριβώς σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε συντριπτικό βαθμό από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Η Οκτωβριανή Επανάσταση, στο μυαλό το δικό μου, είναι ως εξής, και έτσι λίγο να το σκεφτούμε αυτή τη. Δηλαδή, είναι μια τεράστια πυρηνική έκρηξη, σύνδεξη, και εκεί γίνεται μια σύνδεξη μεγάλη. Μια σύνδεξη μεγάλη. Σύνδεξη τη λένε, δεν είναι, κύριε, της φυσικής. Των ιδεών του Μάρξ, των επαναστατικών ιδεών με την επαναστατική πράξη. Παιδιά, μετά την Επανάσταση τίποτα δεν είναι όπως πριν. Ιδρύονται δεκάδες κομμουνιστικά κόμματα, ιδρύεται η Τρίτη Διεθνής, γίνονται επαναστάσεις στην Γερμανία και στην Ουγγαρία, ανεξάρτητα από την τύχη τους. Έχουμε την Επανάσταση στην Κίνα, έχουμε την Επανάσταση στο Βιετνάμ, έχουμε την Επανάσταση. Όχι, δεν υπήρξε επανάσταση, και αυτό που υπήρξε τέλος πάντων, την ίδρυση του σοσιαλιστικού σταθμού. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στο δυτικό κόσμο, είπε και ο σύντροφος ο Νίκος, δεν θα επαναλάβω. Το κοινωνικό κράτος, η ανάταξη του εργατικού κινήματος, ο ρόλος του εργατικού κινήματος, μεγάλες δημοκρατικές κατακτήσεις, όλα αυτά έχουν ευθεία σχέση με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Υπάρχει μάλιστα μια αντίληψη που τη διακινούσαν παλιά, τώρα τελευταία ξεχάστηκε, γιατί νομίζουν ότι θάψανε
την κυδέψαν την Οκτωβριανή Επανάσταση, που έλεγε ότι περισσότερα κέρδισε η Δύση από την Οκτωβριανή Επανάσταση, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει πάλι, παρά οι χώρες τις οποίες επικράτησε ο λεγόμενος υπαρκτός σοσιαλισμός. Περισσότερα κέρδισε η εργατική τάξη της Δύσης, δηλαδή των μεγάλων χωρών της, των Μητροπόλων της Ευρώπης, παρά ο σοσιαλισμός. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια τεράστια επίδραση, ένα οστικό κύμα. Ένα οστικό κύμα το οποίο πλημμυρίζει τον κόσμο ολόκληρο. Μέχρι την τελευταία χώρα του κόσμου, αυτό το οστικό κύμα φτάνει και καθορίζει εξελίξεις. Σήμερα, δεν ξέρω, ας πούμε, σκεφτόμουν, η Κούβα ο σοσιαλισμός ο κουβανικός δεν έχει μια σχέση πολύ συγκεκριμένη και πολύ ζωντανή με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ο Κινέζικος... αυτός είναι προβοκάτορ. Έχει σχέση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί από εκεί περνάμε σε αυτά τα καινούργια τα κινήματα, αυτά της Λατινικής Αμερικής δεν έχουν σχέση με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Δηλαδή, είναι μια, ξέρω εγώ, όλο κάνω παρομοιώσεις σπιτικές, σαν μια τεράστια πυρηνική έκρηξη, παιδιά, έπιασε όλο τον κόσμο και ακόμα επιδρά. Έδωσε μια τεράστια δύναμη στις ιδέες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής απελευθέρωσης, της δημοκρατίας, του ρόλου της εργατικής τάξης. Βεβαίως υπήρξε ο Μάρξ, βεβαίως υπήρξε ο Έγκελς, βεβαίως υπήρξαν οι μεγάλοι μαρξιστές. Όμως η Οκτωβριανή Επανάσταση, λέει ο Μάρξ, ότι οι ιδέες όταν ενώνονται με τη δύναμη των βαζών γίνονται υλική δύναμη. Όταν γίνονται κτήμα των βαζών. Εγώ πιστεύω ότι οι ιδέες έγιναν κτήμα των βαζών σε τεράστιο βαθμό με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Μαζών, όχι αστεία. Αυτό βέβαια επέδρασε και στην Ελλάδα, καθόρισε εξελίξεις στην Ελλάδα, καθόρισε την πορεία του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Κομμουνιστικού Κινήματος, του Εργατικού Κινήματος, επηρέασε την γέννη, όχι επηρέασε, ήταν ένας από τους γονείς της εθνικής μας αντίστασης, του έπους της εθνικής αντίστασης κτλ. Λέω λοιπόν ότι δύσκολα μπορούμε να, γι' αυτό αναφέρομαι σε κάποιο είδους αυτογνωσία, δύσκολα μπορούμε να αναφερθούμε στον εαυτό μας, στη δράση μας, στη ζωή μας, στα αποτελέσματα, στις ήττες, στις νίκες, στις αριστεράς, στις διασπάσεις της, στις φαγωμάρες της, σε απόσταση, πώς το λένε, κάνοντας αφαίρεση από την μεγάλη ζωοποιό, πώς να την πω, δύναμη της Οκτωβριανής Επανάστασης, από την ενέργεια, από την έκκληση ενέργειας που υπήρξε με την Οκτωβριανή, στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Έτσι, είναι αστείο να λέμε ότι η Οκτωβριανή είναι, αν είναι μνημόσυνο, αν είναι νεκρή, αν είναι αυτό κτλ. Εάν μπορούμε να διαβάζουμε, ας πούμε, τα γεγονότα λίγο, να διαβάζουμε την ιστορία, η Οκτωβριανή Επανάσταση είναι και ζωντανή, είναι και παρούσα και ακόμα ενεργοποιεί με τον ένα τον άλλο τρόπο ανθρώπους, ιδέες κτλ. Ξέρετε, τελικά μετά από 150 χρόνια περίπου που βρισκόμαστε στην αριστερά, 160, συνειδητοποίησαμε ότι οι ιδέες είναι πολύ πονηρές. Δηλαδή όταν τις βάζεις στεγανά και φράζεις και τα... αυτές θα περάσουν που τάνεις απ' αλλού. Θα περάσουν από ένα ρήγμα, θα περάσουν από μια τρύπα, θα περάσουν, θα πάρουν ας πούμε τη μορφή της διάβασής τους, αλλά θα περάσουν. Η καταπίεση που έχει υποστεί η αριστερά και στο πρόσωπο της ελληνικής αριστεράς, η καταπίεση, η άγρια καταστολή που έχουν υποστεί οι ιδέες αυτές του Μάρξ, που στην Οκτωβριανή Επανάσταση πήραν αυτή τη λάμψη που πήραν, είναι πρωτοφανής, δεν έχει ξαναγίνει. Δεν ξέρω αν δεν έχει ξαναγίνει, μάλλον έχει ξαναγίνει και σε άλλες χώρες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πρωτοφανής στην ιστορία. Αυτό που συνέβη, οι διωγμοί, οι σφαγές, τα στρατόπεδα, οι φυλακές, οι εξορίες, η απαγόρευση των ιδεών, άμα έλεγες κουκουέτρο για Σόβια. Και όμως οι ιδέες βρήκαν τον τρόπο τους και πέρασαν. Και πέρασαν και όχι μόνο υπήρξαν ζωντανές και έγινε το εκπληκτικό φαινόμενο. Τώρα είδατε, ο παλιός είναι αλλιός. Το 1958, κυρία Σβίγκου, που είστε νεαρά, 8 χρόνια μετά από τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, η αριστερά πήρε 25%. Και θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον πατέρα μου, που έλεγε: ζήτω Λένιν, ζήτω Στάλιν, ζήτω κόκκινο στρατό το 58. Και αυτή, ας πούμε, η αφελής προσέγγιση της νίκης του 58 της αριστεράς εκφράζει με έναν ορισμένο τρόπο, κατά τη γνώμη μου, αυτό που θέλω εγώ να χώσω στο κεφάλι σας, ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση υπήρξε, υπάρχει και στο ελληνικό επαναστατικό κίνημα και στο ελληνικό εργατικό κίνημα και είναι παρούσα και σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Νίκος και εγώ συμφωνώ απολύτως, ότι είναι με έναν ορισμένο τρόπο,
ένα από τα τέκνα αυτής της επαναστατικής διαδικασίας, αυτής της επανάστασης. Η εμπάσχη επιπτώση έχει υποστεί, έχει λουστεί από την ακτινοβολία αυτής της επανάστασης. Έχει καθορίσει το DNA του υπάρχει. Υπάρχουν οι ιδέες της Οκτωβριανής Επανάστασης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις ιδέες της κοινωνικής δικαιοσύνης, στις ιδέες της δημοκρατίας, στις ιδέες της ελευθερίας κτλ. Αναφέρομαι επίσης σε κάτι πολύ βασικό. Σε αυτό που εμείς ονομάζουμε συνήθως με έναν ποιητικό τρόπο θυσίες για αυτές τις ιδέες. Γιατί, παιδιά, στην αριστερά υπάρχει αυτό το στοιχείο πάντα, από τότε και σήμερα, το στοιχείο της θυσίας. Έχω τις ιδέες, δεν τις κηρύσω όμως τις ιδέες μόνο από τα ραδιόφωνα, από τις τηλεοράσεις κτλ. Είμαι έτοιμος να κάνω θυσίες για τις ιδέες μου. Και αν υπάρχουμε αυτή τη στιγμή, είναι για αυτό που πέρασε σε μεγάλο βαθμό, πολλαπλασιάστηκε με τη δράση και εν τέλει με την νίκη των Πολσεβίκων και πολύ και επίσης με τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, ήταν αυτή η ιδέα της θυσίας για κάποια ιδανικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αυτή τη στιγμή από κάθε άποψη, έχει και κάποιους δημοσιογράφους εδώ φιλικών μέσα στον ενημέρωση και θα το επαναλάβουν αυτό, φαντάζομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι περί του κομμουνισμού, καήκαμε, Βόρειος Κορέα και τέτοια. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν από την άποψη αυτή έχει στο DNA του και στοιχεία της Οκτωβριανής Επανάστασης και στοιχεία της Κομμουνιστικής Επανάστασης και στοιχεία του ιδανικού του κομμουνισμού και στοιχεία των ιδεών του Μάρξ, του Έγκελς, του Λένιν, του Τρόσκι κτλ. Τελεία και παύλα. Να το ξέρουν και να μας φοβούνται. Και εάν θα πρέπει να κάποιοι να κρατήσουμε, κάτι να διατηρήσουμε, δεν εννοώ να το διατηρήσουμε στη φορμόλη, εννοώ να το διατηρήσουμε μέσα στους χυμούς, στο αίμα αυτού του κόμματος, είναι αυτές οι ιδέες. Γιατί χωρίς αυτές δεν υπάρχουμε. Χωρίς αυτές είμαστε ένα καλό πασό που μας κατηγορούν ότι έχουμε ήδη γίνει. Μπορώ να αναφέρω και ένα βιολογικό στοιχείο αυτή τη ιδέα για να δώσω και άλλα όπλα στον ταξικό εχθρό. Βιολογικό στοιχείο, να το γελάει. Αυτό ήταν τροσκιστής. Αυτό ήταν κουκουέ ιστορικού. Εγώ ήμουν κουκουέ. Εδώ μέσα στην αίθουσα το 90% είναι μαθητές του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κομμουνιστικού Κινήματος. Διαφόρων αποχρώσεων. Στη δε κυβέρνησή μας, εσάς, είναι το 90% άνθρωποι που προέρχονται, που έχουν κομμουνιστική, που έχουν γεννή, στρατεύτηκαν ως κομμουνιστές, ανδρώθηκαν ως κομμουνιστές, εξελίχθηκαν ως κομμουνιστές όπως εξελίχθηκαν. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο κομμουνιστικό κόμμα, αυτό το ξέρουμε όλοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ριζοσπαστικό κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς κλπ. Στο DNA του όμως έχει εγγεγραμμένες αυτές τις ιδέες. Και εγώ νομίζω, επειδή έχει εγγεγραμμένες αυτές τις ιδέες, ας συμφωνήσω και με την αντιρρησία συνείδησης, πρέπει να προσέχει ορισμένα πράγματα όντως. Τώρα που βρέθηκε όπως βρέθηκε στην κυβέρνηση, πρέπει να προσέξει ορισμένα πράγματα γιατί μπορεί να διδαχτεί κάποια πράγματα και από αυτά που συνέβησαν, εν πάση περιπτώσει, σε συνθήκες εξουσίας στον υπαρκτό σοσιαλισμό. Αν και πρέπει να πούμε μια αλήθεια, δεν έχετε εξουσία εσείς. Στην κυβέρνηση έχετε σήμερα. Μην έχετε αυταπάτηση, ότι έχετε και την εξουσία. Τελειώνοντας, σύντροφοι, δεν ξέρω πόση ώρα κράτησα αυτό. Ήθελα να πω το εξής. Πιστεύω βαθιά και ελπίζω να έπεισα και μερικούς ότι πρώτον ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση είναι παρούσα στις μέρες μας. Ως ιδέα, ως παρόμοιση, ως ακτινοβολία, ως ήθος, ως ηθική, ως έφεση, ας πούμε, για θυσίες κτλ. Πιστεύω ότι πολλά από όσα η Οκτωβριανή Επανάσταση πέτυχε είναι παρόντα σήμερα στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Και πιστεύω επίσης ότι το νήμα δεν κόβεται. Το νήμα το πιάνουμε από διάφορες μεριές, με διάφορους τρόπους, διάφοροι άνθρωποι, διάφορα κόμματα, διάφορες πολιτικές ομάδες, αλλά είμαστε παρόντες. Όσοι πιστεύουν, και το πιστεύουν φαίνεται πολύ στο αντίπαλο στρατόπεδο, ότι ξεμπέρδεψαν με τις ανατρεπτικές ιδέες, με τις εξεγερτικές ιδέες, με τις επαναστατικές ιδέες, κάνουν λάθος. Υπάρχει μια κλασική ωραία μας. Τι θα τελειώσω, ο αγώνας συνεχίζεται. Ευχαριστώ.